συναγωνιστές, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζει το μέτωπο αγώνα σπουδαστών και τις εργασίες της σημερινής πανελλαδικής συνάντησης. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, σήμερα χτυπάει η καρδιά της νεολαίας στη χώρα μας, των φοιτητριών και των φοιτητών, που συσπηρωμένοι μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους σας, διεκδικήσατε όλα σε έναν αγκαία για τη ζωή και τις σπουδές σας. Η φετινή σας συνάντηση αποκτά μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το φοιτητικό κίνημα πρέπει οργανωμένα, μαζικά, μαθητικά, να δώσει την αγωνιστική του απάντηση στην απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Απόφαση που αποτελεί ένα ισχυρό χτύπημα στα μορφωτικά σας δικαιώματα. Η σημερινή σας συνάντηση και οι αποφάσεις σας είμαστε σίγουρες ότι θα κάνουν το ΜΑΣ πιο δυνατό για να το αποκριθεί στην ανάγκη συλλογικής συσπήρωσης των φοιτητών και των φοιτητριών, στους συλλόγους τους και συμμετοχή τους στις μεγάλες μάχες που αφορούν τη ζωή και το μέλλον τους. Η κοινή δράση των φοιτητικών συλλόγων με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, με την ΟΓΕ, μπορεί να συμβάλλει στην δραστηριοποίηση πολλών φοιτητριών που προβληματίζονται για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην κοινωνική του ζωή, στις σπουδές, στην οικογένεια, στις διαπροσωπικές του σχέσεις, που βιώνουν οι ίδιες καθημερινά την πολύμορφη βία και τις σύγχρονες μορφές ανισοτιμίας. Οι κοινές μας πρωτοβουλίες, όπως η συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων στην πρόσφατη μερίδα της ΟΓΕ για την βία των γυναικών, μπορούν να συμβάλλουν για να αναδειχθούν όλες οι μορφές βίας που βιώνουν οι νέες γυναίκες και κρύβουν οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Να φωτίσουμε τη ρίζα τους και να οργανώσουμε την κοινή μας πάλη ενάντια σε αυτούς που τη γεννούν, ενάντια σε αυτούς που τη φρέφουν. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κοινός ριζοσπαστικός μας προσανατολισμός δεν μας επιτρέπει να συμβιβαστούμε με την επιλεκτική προβολή μόνο ορισμένων μορφών βίας κατά των γυναικών, κυρίως αυτή του άντρα προς τη γυναίκα. Στις οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις είναι να αναδεικνύουν τη βία του άντρα προς τη γυναίκα στην εργασία ως ζήτημα ανδρικής εξουσίας. Αυτή η τοποθέτηση προωθείται από όλα τα μέσα που διαθέτει η εξουσία, όπως η εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κινηματογραφική, θεατρική, λογοτεχνική παραγωγή. Συναγωνίστες και συναγωνιστές, ο ριζοσπαστικός μας προσανατολισμός μας επιβάλλει να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας και να αντιπαλέψουμε σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες που αρνούνται την ύπαρξη της αντικειμενικής πραγματικότητας, η οποία όμως υπάρχει ανεξάρτητα από την υποκειμενική άποψη και το προσωπικό βίωμα. Να αντικρούσουμε θεωρίες που παρακάμπτουν τη συμπληρωματικότητα του γυναικείου και ανδρικού οργανισμού στην αναπαραγωγική διαδικασία, θεωρίες που θεοποιούν τον ατομισμό, τον υποκειμενισμό και επιδιώκουν να παράγουν κατακαιρματισμένες ταυτότητες. Να βρεθούμε απέναντι από αντιλήψεις και πρακτικές που πυροδοτούν τον ρατσισμό και τον σκοταδισμό. Να μην ομοποιήσουμε την πολιτική που επαγγελματοποιεί το γυναικείο σώμα και μέσα της παρέμβασης της μικρότητας για να πλουτίζουν μια κούφτα παράσιτα. Ο απεγκλωβισμός και η χειραφέτηση περισσότερων φοιτητών και φοιτητριών από αυτές τις κυρίαρχες αντιπιστημονικές θεωρίες θα δώσει πραγματική ζωντάνια και αγωνιστική πνοή στο φοιτητικό κίνημα. Με τους κοινούς μας αγώνες μπορούμε να διεκδικήσουμε όλα όσα είναι αναγκαία και μπορούν να εξασφαλίσουν την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των νέων γυναικών. Δηλαδή, όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Αυτό για τις φοιτήτριες σημαίνει ότι δεν θα είναι υποχρεωμένες να εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά θα έχουν εξασφαλισμένη τη σύντηση, τη στέγαση, τα συγγράμματα και οτιδήποτε απαιτείται για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης. Ότι δεν θα τρυποποιηθούν τα μεταπτυχιακά, ότι θα μπορούν να βρουν δουλειά στο αντικείμενο των σπουδών τους, ότι θα μπορούν να συνδυάσουν αρμονικά την εργασία με τη μικρότητα όταν και αν οι ίδιες το επιλέξουν. Γι' αυτό ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία και δουλειά, με δικαιώματα, αποτελεί κοινό στόχο που θα συντονίσει και τις γυναίκες του Μόχθου με τους φοιτητικούς συλλόγους το επόμενο διάστημα.